Είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο σημερινό παιχνίδι μια πολύ καλή ομάδα, την Καβάλα, με ένα πολύ καλό προπονητή και φίλο μου, τον Νίκο του Καραπετάκη, που προέρχονταν από καλές εμφανίσεις, ένα καλό αποτέλεσμα στον Ηρακλή και μια καλή εμφάνιση στο κύπελο. Ξέραμε ότι είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού, ήταν επικίνδυνη στην επίθεση, χρησιμοποιούσε τρεις παίχτες άμεσα να πιέζουν την αντίπαλη άμυνα και πολύ σφιχτή στη δική της άμυνα. Μια πολύ δύσκολη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα εκτός έδρας. Για το μάτς, και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τις δικές τους. Εμείς εμφανιστήκαμε 100% βελτιωμένοι όσον αφορά στο κομμάτι το επιθετικό. Κράτησαμε περισσότερο την μπάλα, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για εκτός έδρας παιχνίδι. Είχαμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες. Στο διάστημα πίεσης που άσκησε η Καβάλα από το 70 ως το 80 ήταν καλύτερη, το εξαργύρωσε με ένα γκολ. Εντυπωσιακό, υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο, ένα πολύ όμορφο γκολ. Και εκεί κρατάμε την αντίδραση μετά. Συνέχισε η ομάδα να προσπαθεί και πήραν τα υποδοσφαιριστές, προσπαθήσαν και πήραν ένα υπερπολίτιμο θεωρώ βαθμό για τη συνέχεια. Γιατί θα ήταν, θεωρώ, άδικο σήμερα να φύγουμε χωρίς τίποτα από εδώ. Γιατί όντως η εμφάνιση μας ήταν καλή. Έχει κάποια έδωση για δικαιοσύνη αυτό το 1-1, ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα? Θεωρώ, ναι, είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα το 1-1 σήμερα. Να ρωτήσω επίσης για τον Δούμτσι, ο οποίος έχει γίνει βασικός στο τελευταίο μάτς και πραγματικά όσο έπαιξε ήταν εξαιρετικός. Επίσης και ο Προδρομίδης, ένα άλλο παιδί που δεν ξεκίνησε, ήταν εξαιρετικός. Ένα σχόλιο για αυτούς τους δύο παίκτες. Ξεκίνησε ο Προδρομίδης, ξεκίνησε. Από την ξεκίνησα την αρχή. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Εμείς μιλήσαμε με τη διοίκηση και ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Θέλαμε να βάλουμε ένα παιδί να παίξουμε με ποδόσφαιρο. Ο Δούμτσης, για παράδειγμα, ένα παιδί του 2002, θεωρούμε ότι θα κάνει τον μπαμ στη δικιά μας την ομάδα. Έχει όλα τα στοιχεία να κάνουν το βήμα παραπάνω ή τη δικιά μας την ομάδα ή να κάνουν κάτι καλύτερο στην καριέρα τους. Αυτό θέλουμε, να είναι Νίκη Βόλου. Μια ομάδα που όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να θέλουν να έρθουν για να με όρεξη να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες. Το ίδιο ισχύει και για τον Προδρομίδη, όντως. Είναι του 2004, έπαιζε πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιδί που έχει όλο το μέλλον μπροστά και αυτό θέλω να κάνουμε στην Εθνική Βόλου. Λίγο μικρότερα συμβόλαια, να είμαστε πιο εντάξει, σαν ομάδα πιο υγιείς και να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτά τα νέα παιδιά να εκπληρώσουν τις δικές τους φιλοδοξίες, παίζοντας ταυτόχρονα καλό ποδόσφαιρο, γιατί η ομάδα είναι ιστορική και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν μόνο και μόνο για αυτή την ομάδα. Η νίκη συνέχισε να είναι βελτιωμένη, ειδικά στο πρώτο μέρος, σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Συνέχισε την βελτίωσή της. 100%. 100%. Κράτησαμε καλύτερα την μπάλα. Δεν μπήκε ένα γκολ, αλλά φαινόταν ότι ορθολογικά δημιουργούσαν τα παιδιά ευκαιρίες στην επίθεση. Το ίδιο και στο δύο κλασικές ευκαιρίες που είχαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε 100% βελτιωμένοι. Τέσσερις αγωνιστικές, η Νίκη έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις δύο φορές. Τέσσερις αγωνιστικές και ακόμα δεν έχει κερδίσει κάποιο τρίποντο. Θεωρείτε ότι αυτό έχει κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι ή ότι είναι θέμα χρόνου και σε λίγο καιρό θα αρχίσει η ομάδα να σκοράρει περισσότερο και να έχει νικήσει? Εντάξει, τέσσερις αγωνιστικές είχαμε μια κακή εμφάνιση με τον Καμπανιακό και τρεις πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν σκοράραμε παραπάνω, αλλά δεν δεχτήκαμε και γκολ. Βγάλαμε ένα πρόγραμμα με τέσσερα παιχνίδια, τρία εκτός έδρας. Μην παίζοντας το ένα εντός έδρας στη φυσική μας έδρα με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ. Του είχαμε πει και πριν και το αποδεικνύει ο ΠΑΟΚ ότι αν του δοθεί χώρος μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε ομάδα. Θεωρώ εκτός από το πρώτο παιχνίδι, σε όλα τα άλλα τα μάτς, το πρόσημο είναι θετικό. Πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα και εγώ έτσι να ευχηθώ στο φίλο μου τον Στέφανο καλή συνέχεια. Σίγουρα η ομάδα της Νίκης βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και του οφείλουν πολλά συγχαρητήρια. Όσο αφορά το παιχνίδι, θα πω ότι εμείς χάσαμε το πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα προερχόμασταν από 6 παιχνίδια σε 2 εβδομάδες με 2 παρατάσεις και με δύσκολους αντιπάλους και θεωρώ ότι μας έλειπε έτσι φρεσκάδα στο πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι δεν προσπαθήσαμε, απλά περισσότερο ήταν ότι δεν είχαμε καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο για να δημιουργήσουμε τις φάσεις που έπρεπε. Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές βοήθησαν πολύ, αλλάξαμε το σχηματισμό μας. Όντως τα παιδιά που μπήκαν εδώ σαν όθηση, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Δυστυχώς όμως
δεχθήκαμε για μια ακόμη φορά ένα γκολ σχεδόν στην τελευταία φάση του αγώνα. Και έτσι αυτό μας αφήνει μια μεγάλη πίκρα για το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς σαν οργανισμός αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε αυτά τα παιδιά για αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνανε αυτά τα 6 παιχνίδια. Πραγματικά η ομάδα μας είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Μας στεναχωρεί που μας λείπει το τρίποντο μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι στον ίδιο ρυθμό, αν ο κόσμος μας βοηθάει όπως μας βοήθησε σήμερα μέχρι το τελευταίο λεπτό, έτσι θα έρθουν και οι νίκες. Μας περιμένει δύσκολη συνέχεια, έχουμε δουλειά, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που κρατάμε είναι η αγωνιστικότητα που έχει η ομάδα μας και η δίψα για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έχουμε ρωτήσει το coach. Θα χρησιμοποιήσατε ως δικαιολογία το γεγονός ότι ήταν κουρασμένη η ομάδα των αγώνων του Ιταλού? Όχι, όχι, νομίζω δεν υπάρχουν δικαιολογία τέτοια για μας. Μας έλειπε ίσως η φρεσκάδα, αλλά περισσότερο ήταν στο μυαλό μας. Και θεωρώ ότι δεν φάνηκε ότι ήμασταν κουρασμένοι, φάνηκε ότι έτσι πιο πολύ το μυαλό μας ήταν κουρασμένο και δεν είχαμε καθαρές σκέψεις στο επιθετικό τρίτο. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο τη βγάλαμε την μπάλα, τη φτάσαμε στην περιοχή, αλλά ήμασταν ανούσιοι εκεί πέρα. Νομίζω ότι η κούραση ήταν στο μυαλό παρά στα πόδια. Αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες στο ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα, κυνηγάμε κάθε παιχνίδι. Έτσι κυνηγήσαμε και το παιχνίδι του Κυπέλλου, έτσι και σήμερα παίξαμε για την νίκη. Κάθε παιχνίδι έτσι θα είναι για να παίζουμε για την νίκη.